Εξυγχνιάστηκαν ύστερα από εμπεριστατωμένη έρευνα της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Ασφάλειας Καβάλας μία ληστεία 10 διαρρήξεις σπιτιών και 4 απόπειρες που διαπράκτηκαν στην πόλη της Καβάλας κατά το χρονικό διάστημα Μαΐου με Νοεμβρίου του 2012 από μέλη εγκληματικής ομάδας. Από τι έρευνε των αστυνομικών, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 7 μελών τη ομάδα, σε βάρο των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα κατά περίπτωση αδικήματα τη σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, τη ληστεία και των διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπή. Πρόκειται για 6 αλλοδαπούς υπηκόους γεωργίας ηλικίας 21, 27, 27, 35 και 37 ετών καθώς και έναν 40χρονο και έναν 18χρονο ημεδαπό. Ειδικότερα μετά από πολλοί μήνε και ενδελεχεί έρευνε, κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων, εξακριβώθηκε ότι οι παραπάνω δράστε κατά το χρονικό διάστημα Μάιος Νοέμβρης 2012, τουλάχιστον είχαν συστήσει η κλιματική ομάδα με σκοπό τη διάπραξη διαρρήξεων. Συγκεκριμένα προέκυψε ότι το καταχρονικό διάστημα δράση του σαν ομάδα με διαφορετικέ συνθέσει κάθε φορά, χρησιμοποιώντα πάντα την ίδια μεθοδολογία και δρώντα πρωινέ ώρε, διέριξαν στην πόλη τη Καβάλα 10 οικίε και αποπειράθηκαν να διαρρήξουν άλλε 4. Κατά τη διάπραξη των διαρρήξεων, αφαίρεσαν συνολικά Πλήθο χρυσαφικών κοσμημάτων, 7 ηλεκτρονικέ συσκευέ, 3 φορητούς υπολογιστέ, 2 εικόνες αγίων το χρηματικό ποσό των 3.840 ευρώ. Προέκυψε επίσης ότι στις 7 Εντεκάτου του 2012 κατά τη διάρκεια υγεία στην Καβάλα ακινητοποίησαν με τη χρήση βία στην 58χρονη μεδαπή ιδιοκτήτρια και με απειλές για τη σωματική της ακεραιότητα αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 100 ευρώ, ένα κινητό τηλέφωνο και διάφορα χρυσαφικά κοσμήματα συνολικής αξίας 3.000 ευρώ. Η συνολική λία της ομάδας από την παραπάνω κλιματική δράση ξεπερνά τις 36.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι όλοι οι δράστε έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τι αστυνομικέ αρχέ για κλοπέ, ενώ οι τρει δράστε ηλικία 40, 21 και 18 ετών έχουν απασχολήσει επίση κατά περίπτωση για τα δικήματα τη εγκληματική οργάνωση, τη ληστεία και τη νομιμοποίηση εσόδων. Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα αποσταλεί στον κύριο Εγγελέα Πλημελιωδικών Καβάλα. Οι έρευνε συνεχίζονται από το τμήμα Ασφάλεια Καβάλα για να διερευνηθεί όλο το εύρο εγκληματική δραστηριότητα τη ομάδα και τυχόν εμπλοκή τη σε αυτή και άλλων ατόμων. Έπειτα από προνάκριση που διεξήχθη από τη Ασφαλείας Καβάλλες, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 7 υπηκόων γεωργίας ηλικίας από 19 έως 41 ετών οι οποίοι δρούσαν σε περιοχές και οδούς της πόλης Καβάλλας. Οι δράστες έχουν προβεί σε 11, 10 διαρρήξεις διαμερισμάτων 4 απόπειρες καθώς και μιας διάρρυξης η οποία εξελίχθη σε ληστεία καθώς τον χρόνο βρισκόντουσαν μέσα οι δράστες. εισήρθε στην κατοικία η ιδιοκτήτρια, μια 58χρονη, την οποία οι δράστες προσπάθησαν να τις δέσουν τα πόδια και συνέχεια αφού τη φόρεσαν στο πρόσωπο ένα πανί, έψαξαν τους χώρους του διαμερίσματος με αποτέλεσμα να πάρουν χρυσαφικά 3.000 περίπου αξίας. Συνολικά οι δράστες από τις διαρρήξεις, η ηλία τους ανέρχεται πάνω από 36.000 ευρώ, εκτός από χρυσαφικά κοσμάτα αφαιρούσαν κάμερες, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα. Οι δράστες δρούσαν με διαφορετική πάντοτε σύνθεση και με την ίδια πάντοτε μεθοδολογία, δηλαδή προέβαιναν στο σπάσιμο της εξωτερικής της των εισόδων, δηλαδή τον οφαλό της κλειδαριάς. Και πάντοτε πρωινές ώρες από 9 έως 1 το μεσημέρι όπου δεν υπήρχε άτομο μέσα στο σπίτι και οι 7 δράστε έχουν απασχολήσει τι αστυνομικέ αρχέ για κλοπέ, ενώ οι 3 από του 7 συμμετείχαν σε εγκληματικέ οργανώσει.